βάζουν λουλάκι, λέω. Τα... Και κάνουν τόπου στόπου και τρίλε, τα κουτινά και βάζουν. Όχι, δεν είναι εδώ πέρα. Δεν έχετε έρθει παρόλο, πάρτε μια. Κάνε το εδώ. Κάνε το εδώ, γιατί φαίνεται εκείνο το. Α, το δώσουμε σωστά. Πίσω. Κάτι μου κουβέρνει. Σας και η παρουσία σας θα είναι, πιστεύω ότι είναι αναγκαία για να γίνει και συνεχόμενα. Να έρχεται και ο κόσμος να το βλέπει, γιατί δυστυχώς στον Αγίο Πέτρο δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια κτίσματα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε εδώ σήμερα να δείτε. Μεγάλη μου χαρά, γιατί από μικρό παιδί έβλεπα τον πύργο που ερχόμαστε εδώ πέρα με τη μητέρα μου. Και φτιάχναμε νήματα στην ανέμη που είχε εδώ πέρα κάτι πασάλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσες κυρίες βοηθήσανε να στήσουμε αυτά τα λίγα πράγματα που έχουμε σήμερα με την προσφορά τους, το οποίο θεωρούμε ανεκτήμητη. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σήμερα σαν ένα κτίριο που παρουσιάζει την πολιτιστική διαδρομή του χωριού μας. Το κτίριο μέχρι τώρα εκτιμήσεις το δείχνουν να είναι φτιαγμένο τέλη 17ου, συγγνώμη, αρχές 18ου, δηλαδή μεταξύ 1650 με 1710, εκεί. Ο Βαγενάς στα χρονικά λέει ότι εδώ υπήρχε περιβόλι, κήπος και δίπλα είχε τη Βρύση, τη γνωστή Βρύση Τρικαλίτη. Το 1721, με την κήρυξη του πολέμου, ο Ανδρέας ο Κοντάκης, ο γιος του Κοντάκη, με τα άλογά του και με την ομάδα του, των αγωνιστών, πήρε τους Τούρκους όλους από τον Άγιο Πέτρο και τους πήγε στην Τρίπολη. Από εκεί και μετά περνάει στο ελληνικό δημόσιο και γίνεται μάλλον καποδιστριακό 1828 με 1830. Επίσης αναφέρονται ελληνικό σχολείο ότι ένας από τους Τρικαλίτιδες αγάπησε μία Αγιοπετρίτισσα και αυτή τον σκότωσε και τον έριξε στο γεφύρι του Τούρνο. Στου καπελετζή που λένε. Και άλλη μία παράδοση λέει ότι κάποιος βασίλης Τσούμας καθότανε δίπλα από τον πύργο. Αυτός ένας από τους τρικαλίτες τον πήρε και τον πήγε επάνω στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ. Και εκεί τον κατέβασε και του λέει κατέβα τώρα κάτω. Τον έβαλε σε μία κοτρώνα, τον σκότωσε και μάλιστα σε αυτό το σημείο το έχουν ονομάσει το μνήμα του Τούρκου. Σε ένα συμφωνητικό ενοικιάσεως το 1791 υπάρχει μία υπογραφή Αχμέταγας Τρικαλίτης Μαρτυρό.
Τώρα θα σας πω ένα τραγούδι αγάπης, το οποίο λέει «Ένα καράβι αρμένη ζέστα, να καλέστα να πλιώξω στην Πρόνια, δίχως αγέρα και πάνια, δίχως βοριά και μπάτι. Βασίκαλε βασίλο το αρμένιζε, βασίλο το αρμένιζε, Γιάννουλα στο τιμόνι. Ρηγό καλέ ρηγόπουλο από κοντά, ρηγόπουλο από κοντά, κοντά παρακαλώντας. Δώσ' μας καλέ, δώσ' μας, Γιάννουλα το φιλί, δώσ' μας Γιαννούλα το φίλι, βασιλό μαύρα μάτια. Κάτσε καλέ, κάτσε να πιάσουμε στεριά, κάτσε να πιάσουμε στεριά, να πιάσουμε λιμάνι. Υπήρχε βιβλιοθήκη. Είναι το νέο. 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 Είναι το νέο.